πολίτες με ή χωρίς μάσκα δίνουν μάχη ο ένας πάνω στον άλλον, αποστάσεις ούτε για δείγμα. Άπαντες συνοστίζονται μπροστά στην είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου Πατρών και μάλιστα διαμαρτύρονται για τη σειρά που δεν υπάρχει και όχι για τον συγχρονισμό που έχει δημιουργηθεί. Δεκάδες πολίτες έφτασαν για να παραλάβουν δωρεάν εισιτήριο με τα μέτρα βέβαια της απόστασης και της κρίσης μάσκας για τον κορονοϊό να πηγαίνουν κυριολεκτικά περίπου. Για να διαλυθεί ο κόσμος χρειάστηκε να παρεμβεί η αστυνομία και να τελειώσουν τα εισιτήρια. Τώρα είναι ένας κύριος εκεί που κάνει κουμάντο, γιατί ήρθαν και ήρθαν οι Δίας για να κάνουμε αποστάσεις, γιατί γίνεται ο χαμός. Αυτή ήταν η εικόνα το πρωί έξω από το ΙΚΑ Χανίων. Στην πλειοψηφία τους άνθρωποι μεγάλης ηλικίας τη βάζονται σαν να μην υπάρχει κορονοϊός. Οι περισσότεροι χωρίς να φορούν έστω μάσκα. Αν βλέπουμε ότι συνέχεια αυξάνονται τα κρούσματα, αυτό μας ανησυχεί. Έχουμε αρκετά μέτρα να βάλουμε σε τοπικό επίπεδο, στοχευμένα, σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και για περιορισμένο χρόνο. Οι λοιμοξιολόγοι έχουν ήδη ετοιμάσει πακέτο νέων μέτρων για να εφαρμοστούν σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο, μεταξύ των οποίων απαγόρευση συναυλιών αν δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα, απαγόρευση σε beach bar και πάρτι, ακόμη και απαγόρευση όλων των εκδηλώσεων όπου υπάρχει συνωστισμός. Έχουμε μία κατάσταση με φωνές, με τραγούδια, με γέλια. Αυτό ενδεχομένως να μπορεί να οδηγεί σε μία υπερμετάδοση του ιού όταν βρεθεί κάποιος ασυμπτωματικός φορέας σε ένα τέτοιο χώρο συγχρονισμού. Εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλες τις επιχειρήσεις, εξωτερικούς χώρους αλλά και στην εκκλησία. Όπως και το ενδεχόμενο οι Έλληνες που επιστρέφουν από το εξωτερικό να είναι σε κατοίκον περιορισμό για μία εβδομάδα. Πρέπει και οι νέοι να καταλάβουν ότι πρώτα απ' όλα δεν είναι στο απειρόβλητο. Οι ηλικιωμένοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν σοβαρή νόσο. Παρ' όλα αυτά έχουμε και νέους με σοβαρή νόσο. Όπως έγινε γνωστό, παρά την αύξηση των επιβατών που αναμένεται να ταξιδέψουν με τα πλοία εν ώψη 15 Αύγουστου, το ποσοστό πληρότητα στα πλοία θα παραμείνει στο 65% και το επόμενο διάστημα.